Τι μια, πώς περάσεις. Πάει τώρα γιατί δεν ξέρω το πώς να το Ξεκινάμε κύριε συνάδελφοι. Σήμερα Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου του έτους 2012 και στο Λουτράκι στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου η Άσονος και Εθνικής Αντίστασης και ώρα 6 και 25 μετά μεσημβρία συνέρχεται σε τακτική συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδόρων μετά από πρόσκληση του Προέδρου Νικολάου Σπυρίδωνα, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε καθένα Δημοτικό Σύμβουλο, τους Προέδρους Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου Καρακόρας, Ισθμίας Αγίων Θεοδόρων, τον Πρόεδρο Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πισίων και στον κύριο Δήμαρχο. Επιτρέψτε μου να εκφράσω σε όλους θερμές ευχές για τις γιορτές που διανύουμε, υγεία, χρόνια πολλά και να καλωσορίσω τον κύριο Ασημακόπουλο, τον καινούργιο μας συνάδελφο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καλώς ορίσατε κύριε Ασημακόπουλε και καλή δουλειά. Παρακαλώ κύριος Γραμματέας για τις παρουσίες των συμβούλων. Χρόνια πολλά και από μένα σε όλους τους συναδέλφους. Στο παρόν συμβούλιο παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Λογοθέτης Κωνσταντίνος, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νικολάου Σπυρίδων παρόν, Παρετάς Παναγιώτης Απών, Γλυκοφρύδης Γεώργιος Απών, Δέδες Γεώργιος παρόν, Δέδες Μήτριος παρόν, Δοσαράς Καράναβος Απών, Δόσχολης Κωνσταντίνος παρόν, Κακούρος Ιωάννης Απών, παρόν, Κακούρος, Λέζου Σταυρούλα παρούσα, Λοΐς Νικόλαος παρόν, Λούκας Λουκάς παρόν, Μουζάκης Αθανάσιος Απών, Πέτρο Δημήτριος παρόν, Σταύρο Μαρία παρούσα, Ψυχολογιός Ανάργυρος παρόν, Γιώργος Γεώργιος παρόν, Πέρας Σωτήριος παρόν, Πρωτονοτάριος Δημήτριος Απών, Πρωτοπαπά Μαρία Απούσα, Ράτης Σπυρίδων Απών, Παύλου Παύλος Απών, Στάμου Δημήτριος παρόν, Πούτου Ευσταθία Απούσα, Πετρίτσι Γεώργιος παρόν, Φίλης Παναγιώτης Απών, Ασημακόπουλος Χρήστος παρόν, καλορίζικος σιδεροκέφαλος κ. Ασημακόπουλος, Κακαβάς Γεώργιος παρόν, από τους Προέδρους των Δημοτικών Ενωτήτων, Πάκος Γεώργιος Απών, Βέντε Βλαστάρη Θεοδόρα παρούσα, Σπανός Παναγιώτης Απών, και Γκίκας Ιωάννης Απών. 10 πόντες, κύριε. Άρα έχουμε απαρτία. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ζητήσω την συνένεσή σας για τρία θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, τρία διαδικαστικά απλά θέματα. Παρακαλώ τη συνένεσή σας, ομόφωνα, ευχαριστώ πολύ. Επίσης, θα ήθελα να παρακαλέσω το σώμα απόψε, εάν συμφωνείτε, να μην μπούμε σε θέματα προημερησίας διατάξεως, για να καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε μέσα στον χρόνο που έχουμε κάθε φορά στη διάθεσή μας, να ολοκληρώσουμε τα 23-24 θέματα που είναι στο θεματολόγιο. Υπάρχει καμία αντίρρηση από αυτού. Παρακαλώ κύριε Γιονί. Εγώ δύο θέματα θέλω να θίξω μόνο και πολύ σύντομα. Αμέσως κύριε. Ωραία. Τότε όσο γίνεται παρακαλώ πιο σύντομα. Αμέσως μετά τον κύριο Γιονί. Αμέσως μετά τον κύριο Γιονί. Παρακαλώ, παρακαλώ κύριε Λούκα, σας παρακαλώ, θέλω με τη σειρά που ζήτησαν τον λόγο ο κύριος Γιόνης να προηγηθεί. Και αμέσως μετά έχετε τον λόγο. Έχετε τον λόγο. Παρακαλώ κύριε. Λόγω των ημερών δεν θέλω να επεκταθώ, αλλά θα πω για τη φιλαρμονική της Καρακόρας και ήθελα να πω σε αυτή τη δημοτική αρχή, γιατί καμιά φορά, να πούμε την αλήθεια, ο Δήμαρχος θέλει για όλα, αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά δεν μπορεί να
να φταίει ο Δήμαρχος για την κατάτια στην νέα ειδοχώρα, για τη φιλαρμονική της υπεραχώρας και για την κατάτια στους Αγίους Θεοδόρους, για να πούμε την αλήθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή ήταν κατάτια. Για τα παιδιά της φιλαρμονικής της υπεραχώρας, αυτή ήταν κατάτια. Για να μην τα λέμε συνέχεια. Ποιο θέλει πρέπει να αναλάβει και κάποιες ευθύνες. Και όταν πρόκειται να κάνει κάτι, να ασχοληθεί με κάτι, να ασχοληθεί σοβαρά. Αυτός ο Δήμος δεν είναι για αυτή την κατάδεια, αυτή είναι κατάδεια. Να κουβαλάς τα παιδιά από την υπεραχώρα στην εργοχώρα δύο ώρες και να μην παίζουν και χτες στους Αγίους Θεοδόρους να μην γνωρίζει κανείς τίποτα. Να μην γνωρίζει κανείς τίποτα. Θα πω κι άλλο ένα πράγμα για το γήπεδο της Ισμίας, αυτό το παράνομο το γήπεδο που φτιάξαμε εμείς και δεν παίζεται από κανένα κτλ. Επειδή σε αυτό το γήπεδο τελικά γίνονται πάρα πολλοί αγώνες και πάρα πολλές προπονήσεις νύχτα-μέρα, από ό,τι φαίνεται. Εάν δεν ενδιαφερθεί κάποιος για το γήπεδο, θα το κάψετε. Δεν έχει γίνει τίποτα εδώ και δύο χρόνια. Αν δεν φωνάξετε την εταιρεία κάτω, όπως μαθαίνω τα ίδια προβλήματα έχουν και στους Άγιους Οδόρους, αν δεν φωνάξετε την εταιρεία κάτω να κάνετε ένα σέρβις στο γλωοτάπητα, να μπουν τα ανάλογα που πρέπει, θα καεί ο γλωοτάπητας. Το καλοκαίρι δεν βάλατε καθόλου νερό, δεν τα δροσίσατε καθόλου, ειδικά τη Ισμία στο γήπεδο. Ό,τι κάνανε ο Ισμιακός μόνος του, στο τέλος θα του καταστρέψετε το γήπεδο. Λόγω των ημερών μόνο ήθελα να ρωτήσω κι άλλο ένα πράγμα για τους συλλόγους χειροπροστασίας. Τελικά θα τους δώσετε τα χρήματα ή όχι? Έμαθα, δεν το είδα στα χαρτιά, εάν το ποσό αυτό που ήταν για την πολιτική προστασία το πήρατε από τους κωδικούς και το έχετε μεταφέρει κάπου αλλού. Ήθελα να μάθω τελικά για να πούμε στους συλλόγους τελικά ότι δεν πρόκειται να πάρουμε μία. Αυτά. Ευχαριστώ κύριε Γιονί. Ο κύριος Λούκας έχει τον λόγο. Αγαπητή σύνανδε. Αγαπητή σύνανδε. Λέει. Μ' ακούτε? Ναι, μ' ακούτε? Τι έγινε, ρε? Μόλις ακούσανε εμένα. Καταρχάς, εύχομαι για το 2013 υγεία. Γιατί χωρίς αυτό το πολύτιμο αγαθό δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Κοινωνική συνοχή, αλληλεγγύη και από εκεί πέρα ανθρωποσύνη. Θέλω με μεγάλη μου ευχαρίστηση να σας ανακοινώσω ότι μετά από 6 χρόνια και με πολύ καλό και εμπεριστατωμένο γραφικό χαρακτήρα όσο και κείμενο το οποίο συνέταξε ο πρώην πρόεδρος του ΔΟΚΟΠΑΠ το ΙΚΑΠ τότε, ο κύριος Πέρας, με προσπάθειες δικές μου πέρα από την Τρίπολη στο Υπουργείο Αποκέντρωσης και τα λοιπά, κατάφεραμε να έχουμε συμβάσεις ΑΣΕΠ εντεκάμινες και να έχουμε ένα επανδρομένο ΟΤΑ εκεί που όλοι οι ΟΤΑ απολύουν υπαλλήλους. Εμείς προσλάβαμε και έχουμε και καρδιολόγο και παθολόγο και κοινωνιολόγο και ψυχολόγο και κοινωνική λειτουργό και οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, αυτό είναι με μεγάλη μου ευχαρίστηση, οφείλεται και στον κύριο Γιόνι και στον κύριο Πέρα για τη σύνταξη του κειμένου και σε μένα βέβαια για το τρέξιμο που έκανα. Λοιπόν, κλείνω αυτό το κεφάλαιο και λέω μία πρόταση, προσέξτε, για την προστασία του περιβάλλοντος, γιατί βλέπουμε ότι παντού σκουπίδια. Σε συνάντησή μου με τον κύριο Πνευματικό συζητήσαμε το θέμα και είπαμε το εξής. Οι μεγάλες αλυσίδες όπως είναι η υπεραγορά, ο κριτικός, το σούπερ μάρκετ ο Γαλαξίας, οποιοδήποτε, τα προσπέκτου, τα φυλάδια, να τα βάζουν στα γραμματοκιβώτια των δημοτών και όχι να τα πετάνε
κατά στις πόρτες, στις εισόδους ή οπουδήποτε και να μολύνουν την πόλη. Προσέξτε, και να κάνουμε μια σύσταση σε όλους τους διαχειριστές των πολυκατοικιών του Δήμου μας, του ευρύτερου Δήμου και των Αγίων Θεοδωρών και του Λουτρακίου, να βάλουν, αν δεν θέλουν αυτόνομο ο καθένας, κοινόχρηστο γραμματοκιβώτιο, ούτως ώστε να μπαίνουν τα φυλάδια αυτά. Είναι αδιανόητο να ξοδεύεται τόσο τόνος χαρτί, πολύτιμο, ηλουστρασιών και απ' την άλλη να πεινάνε κάποιοι άλλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ εν τέλει, εύχομαι καλή χρονιά και πάλι. Ευχαριστώ όλους και την αντιπολίτευση για τη συμπαράσταση που μου έδωσε και κατάφερα τουλάχιστον να επανδρώσω αυτό που λέγεται πρώην δοϊκά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και... Κύριος Λόγης, και εγώ με τη σειρά μου, κύριε Πρόεδρε, είναι τα χρόνια πολλά και καλά κυρίως. Για όλους. Να έχετε υγεία βεβαίως στο πρώτο στο αγαθό. Βεβαίως και πρέπει ο Δήμος μας να σταθεί αρρωγός στους δημότες, μια και το ελληνικό κράτος στέκεται εχθρικά απέναντί τους. Γίνεται μια προσπάθεια να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στον τόπο μας και ιδιαίτερα πιστεύω ότι είμαστε αλληλέγγυοι και θυμάσαν και μια επιστολή με το Δήμαρχο όσον αφορά τα παιδιά που δουλέψανε και που παρήχανε τις υπηρεσίες τους στις μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες συνεργάστηκαν με το Δήμο μας και αφορούσαν το περιβάλλον στον πολιτισμό. Ήταν μια πολύ θετική κατεύθυνση και μακάρι να συνεχίσουν τα προγράμματα αυτά. Και χαίρομαι που πραγματικά διαπιστώσατε επιτέλους λάθος στον προμηθέα. Χωρίς βέβαια να έρθετε σε εκδηλώσεις, κύριε Γκιόνι, θα ήθελα να μην είστε παρόν σε εκδηλώσεις, δεν έχετε απαντήσει καμία. Αλλά μαθαίνετε όμως, βλέπω ότι ενδιαφέρεστε για μας από κοντά. Χαίρομαι. Ετοιμάζομαι λοιπόν να σας πω τα εξής. Πρώτον, όσον αφορά την Ερεδοχώρα, φιλαρμονική της Περαχώρας. Καταρχήν, η φιλαρμονική της Περαχώρας, όπως και η φιλαρμονική του Λουτρακίου, και βέβαια δεν είπα τίποτα για τη φιλαρμονική του Λουτρακίου που έκανε 500 άτομα βρισκόταν στο Αλεξάνδριο για τα 50+1 χρόνια, μια λαμπρή εκδήλωση η οποία πραγματικά ανέβασε τον πύχη της μουσικής παιδείας στον τόπο μας σε δυσθεώρητα ύψη και πλέον αντίπαλο έχουμε μόνο τον εαυτό μας, κύριε Γκιόνι. Βέβαια δεν σας συμφέρει να πείτε κάτι τέτοιο. Δεν πειράζει. Καλή καρδιά. Μας λέτε όμως για την φιλαρμονική της Περαχώρας, η οποία πραγματικά βρίσκεται σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο μουσικής παιδείας και η οποία ήταν να κάνει δύο συναυλίες, τις οποίες είχε αποφασίσει ο προμηθέας και μάλιστα είχε δώσει και στον κύριο Τακούρο την ημέρα εκείνη το τι πρόγραμμα θα κάνει ο προμηθέας. Δωρεάν παρακαλώ σε όλους τους δημότες, περισσότερες από όλους για να στηρίξουμε και την Ερεδοχώρα. Είναι όμως ο ιδιώτης από ό,τι εκ των υστέρων έμαθα και ότι ο Δήμος έβγαλε δελτία τύπου και αναφέρονταν οι εκδηλώσεις αυτές στα δελτία τύπου, δεν τις έβαλε ο ιδιώτης, ειδικά για την Ερεδοχώρα. Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης εκδήλωσης στην Ερεδοχώρα, πράγματι δεν υπήρχαν καρέκλες. Το λάθος αυτό βαρύνει τον πρόεδρο του Προμηθέα. Ο πρόεδρος του Προμηθέα λοιπόν σε αυτήν την εκδήλωση έκανε λάθος και ζήτησε συγγνώμη. Έστειλε επιστολή ιδιόχειρη στην φιλαρμονική της Περαχώρας, κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ. Και ανέλαβε τις ευθύνες του για το τομέα που του αναλογεί. Δηλαδή γιατί δεν υπήρχαν καρέκλες. Και τι πήγανε καρέκλες όμως στις πληροφορικές δομές, μόλις το έμαθα από ο πρόεδρος του Προμηθέα. Σε 10 λεπτά είχαν πάει καρέκλες. Και προς τιμή το λέω εδώ πέρα είναι ο Γιώργος. Ο Δέδες, της πήγε ο Γιώργος ο Δέδες και οπωσδήποτε τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άμεση ανταπόκριση. Να πούμε και την αλήθεια, δηλαδή και να πούμε και τι έγινε. Βέβαια η εκδήλωση δεν έγινε. Θα μπορούσε όμως να γίνει εάν είχαν ενημερωθεί νωρίτερα και είχαν γίνει όλα αυτά λίγο νωρίτερα. Λάθη γίνονται. Το θέμα είναι να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας και να κοιτάμε μπροστά. Τώρα, όσον αφορά τη συναυλία στο Αγίου Θεοδόρου, η οποία έγινε κανονικά και συγχαρητήρια στην πλανήτη τη Περαχώρα, η οποία επέδωσε πάρα πολύ καλά και μάλιστα ζήτησε να βγει δελτίο τύπου για αυτόν τον λόγο σήμερα. Έτσι. Το ότι δεν ήρθε κόσμο, δεν ευθύνεται ο προμηθέα. Και με την κυρία Παντοδίπου που μίλησα, μου είπε ότι είχε ανακοινωθεί και στα ΚΑΠΗ, έτσι, είχαν ανακοινωθεί οι εκδηλώσει αυτέ. Τώρα, από εκεί πέρα, μου ανέφερε ότι είχαν κάποιο δυσάρεστο γεγονό στο Αγίου Θεοδόρου, πέθανε από τη Δήμαρχο την προηγούμενη μέρα. Γενικότερα κίνηση δεν υπήρχε, εγώ δεν είδα κίνηση στο Αγίου Θεοδόρου. Τα σχολεία ήταν κλειστά όπως ξέρετε. Στην πλατεία έγινε η εκδήλωση. Κόσμος δεν ήρθε. Τώρα από εκεί πέρα εμείς δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε τον κόσμο να έρθει, σώνει και καλά. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι όμως να κάνουμε εκδηλώσεις.
Και επειδή έχει υποθεί πολλές φορές αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν ενημερώνεται ο κόσμος και δεν... Ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει τι εκδηλώσεις γίνονται και να δείχνει ενδιαφέρον ο ίδιος. Κάποια στιγμή, όσο και αν αυτό σας φαίνεται περίεργο, αξιότιμοι κύριοι συνάδελφοι, εσείς και ο κόσμος πρέπει να ενδιαφέρεται για τι εκδηλώσεις κάνουμε. Και όχι εμείς να μπαίνουμε σε κάθε σπίτι και να του λέμε: ξέρετε, σήμερα έχουμε εκδήλωση. Να σπάρουμε το ζόρι και να σπάμε στην εκδήλωση. Ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Η δημοκρατία, αξιότιμη κύριε συνάδελφε, θα σας πω κάτι. Ενεργείως εξής, κύριε Γιώργη, για να το μαθαίνετε κι εσείς αυτό, χρειάζεται. Έλεγε λοιπόν ο Δημοσθένης ότι πρέπει να έχουμε. Η δημοκρατία είναι καθήκον δικαίωμα και υποχρέωση. Που σημαίνει ότι όποιος δεν ενδιαφέρεται για τα κοινά, όποιος δεν ενδιαφέρεται ότι γίνεται στην πόλη, είναι αχρίος, έλεγε ο Περικλής στον επιτάφιό του. Δεν το λέω εγώ, ο Περικλής το λέει. Αν ο Περικλής έτσι δεν ξέρει τι λέει, δεν ξέρω κι εγώ τι λέω. Αλλά το να είσαι ενεργός πολίτης σήμερα είναι καθήκον και υποχρέωσή σου. Αυτό έχω να σας πω και όσοι καταλάβανε, καταλάβανε. Ευχαριστούμε κύριε Ροή. Άλλος ευχαριστήριος Καρδίας προσήλθε στο Συμβούλιο ο κύριος Ράτης. Ο κύριος Κακαβάς, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, λόγω των Αγίων ημερών που ήδη βιώνουμε, δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε κανένα θέμα, δεν ήθελα απλώς και δημόσια να μας στείλουν τις ευχές προσωπικές, οικογενειακές και επαγγελματικές στον καθένα και στην καθεμία. Και θα ήθελα ο νέος χρόνος να μας φέρει, να μας δώσει δύναμη σε όλους για να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε στα δύσκολα που έρχονται. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω την απερχόμενη την κυρία Φόρτη Παναγιώτα, την επικεφαλή της Λαϊκής Εισπήρωσης του Λειτουργείου Αγίων Θεοδόρων, για την άριστη συνεργασία που είχαμε και με τη θεσμική θέση του Προέδρου μέχρι τις 30 Αυγούστου 2012 και ταυτόχρονα να συγχαρώ τον νέο επικεφαλή, τον κύριο Σημακόπουλο τον Χρήστο, να του ευχηθώ καλή δύναμη, καλή επιτυχία στα δημοτικά δρόμενα και να είναι πάντα καλά όλοι και να δουλεύουν για το καλό του τόπου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Πέρας έχει το λόγο. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά, υγεία. Θα ήθελα να πάλι να μάλλον συμπληρώσω αυτά που είπε ο κύριος Λόης για τη συντήρηση των αγωνιστικών χώρων του γηπέδου που υπήρχε στον προπολογισμό γύρω στις 20.000-25.000 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, που πέρασε η χρονιά και δεν γίνεται καμία συντήρηση. Όσο για το γήπεδο της Εστιμίας, το γήπεδο Γιάννη Στέφας, αυτή τη στιγμή αγωνίζονται 5 ομάδες και προπονούνται 5 ομάδες εκεί. Όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει κενό ούτε 5 λεπτά την ημέρα για τους αθλητές. Και ξαφνικά μαθαίνω ότι ο Δήμαρχος ο κ. Καπούρης, αυθαίρετα, στέλνει μια επιστολή στην Επισκοληθία, στην Ένωση Εκπαιδευτικών Σωματείων και διαθέτει το κήπεδο στην ομάδα του Σαλονικού Γραδατακίου και όχι μόνο για τους αγώνες που είναι την Κυριακή, αλλά και σαν προπονητικό του κέντρο. Χωρίς να έρθει σε επαφή με τους παράγοντες των ομάδων, χωρίς να λάβει υπόψη το πρόγραμμα των προπονήσεων, που ήταν ενημερωμένος για το πρόγραμμα των προπονήσεων, έτσι αυθαίρετα έστειλε μια επιστολή, έδωσε το γήπεδο του Σαλονικού Γαρατακύρου, αλλά ευτυχώς, από ό,τι έμαθα αργότερα, πήρε πίσω την επιστολή του. Όλα ωραία κύριε Ρόη που τα είπατε και πολύ καλή ήταν η συναυλία που κάνατε. Ένα χρόνο καθυστερημένα φυσικά για τα γενέθλια. Ένα χρόνο, τα λεφτά δεν το πάνε. Εσείς μιλάτε συνέχεια για εθελοντισμό. Θα μπορούσα να κατευθύνει τον τρόπο να κάνει γίνει συναυλίες. Εγώ παρατήρησα μια προχειρότητα και στην οργάνωση. Προαλλού ο Δήμαρχος δεν είχε καρέκλα να κάτσει. Ο Δήμαρχος ψάχνει να καρέκλα να κάτσει. Είναι την τελευταία στιγμή. 500 άτομα, ο Δήμαρχος που σου έρχεται να κάτσει όρθιος. Δεν του είπα να κάτσει όρθιος. Ο Δήμαρχος έπρεπε να είχε τη θέση του όπως και μερικοί δημοτικοί σύμβουλοι. Εγώ στάθηκα σαν ξένος. Δεν στάθηκα σαν δημοτικό σύμβουλο όταν πήγα στην αίθουσα μέσα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Πέρα. Ο κύριος Καγκούρος. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε για μένα. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά να έχουμε. Θα ήθελα να πω και εγώ με τη σειρά μου για αυτά που είπε ο κύριος Πέρας πριν για το γήπεδο της Εστιμίας. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύ επιβαρημένο το πρόγραμμα στο γήπεδο της Εστιμίας με 5 ομάδες αυτή τη στιγμή να παίζουν και να προπονούνται στο γήπεδο. Σίγουρα θα υπάρξει εύχομαι το 2013
με τη συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων και στους Αγίους Τοδόρους αλλά και στο γήπεδο της Εστίας μια σημαντική συντήρηση έτσι ώστε να βγει η χρονιά. Να σημειώσω κύριε Πέρα ότι δεν ήταν με δικό μου έγγραφο το έγγραφο του κύριου για την ομάδα του Γαλατακίου, επειδή είπατε το έστειλα εγώ. Και δεύτερον, να σας ενημερώσω ότι από την πρώτη στιγμή που έχω αναλάβει το πόστο του Αντιδημάρχου, έκανα τη συνάντηση με όλες τις ομάδες που παίζουν αυτή τη στιγμή στο γήπεδο της Εστίας, με ενημερώσα για τα προβλήματά τους. Προσπαθώ και εγώ από τη δική μου μεριά, με αυτά που έχουμε αυτή τη στιγμή, με τις δύσκολες εποχές που περνάμε και στο Δήμο μας, να τα απεξέλθουμε σε αυτές τις δυσκολίες. Δεν είναι εύκολο. Εγώ από τη σειρά, με τη σειρά μου και η Δημοτική Αρχή βάζουμε τα δυνατά μας έτσι ώστε να τα απεξέλθουμε απέναντι στους μικρούς αθλητές αλλά και στους μεγάλους αθλητές των ομάδων. Αυτά, ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, και επίσης θα σας ενημερώσω, συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, ότι έχουμε ήδη στείλει έγγραφο προς την Ένωση, την Ποδοσφαιρική Ένωση Κορυφαίας, όσον αφορά το ότι η ομάδα του Γαλατακίου δεν θα κάνει τις προπονήσεις της και αν το επιτρέπει το Σαββατοκύριακο και οι άλλες ομάδες ή αν υπάρχει κάποιος χρόνος να παίζει μόνο τους αγώνες. Ξέρετε, αυτό το καθορίζει η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Δεν το καθορίζουμε εμείς για το γήπεδο. Με συγχωρείτε κύριε Καπούρο. Όταν λέτε καθορίζει η Ένωση το πρόγραμμα, που στο δημοτικό γήπεδο το δικό μας κανονίζει κάποια ένωση τους αγώνες και το πρόγραμμα. Με συγχωρείτε, επειδή δεν το κατάλαβα, είναι εύκολο να μου δίνει μια... Δηλώνει την έδρα του. Πριν αρχίσει. Κύριε Συμπληρώσου, δεν έτσι ακριβώς τα πράγματα. Πώς τα λέτε. Ο Σαρικός Γαλατοκίου είχε έδρα από την Ένωση το κήπο της Αρχαίας Κορυφής. Και μετά από προσωπική διαμάχη που είχε με την τοπική ομάδα εκεί, φιλοτιμηθήκαμε εμείς σαν Δήμος Λουτακίου, παραγωγήσουμε το κήπο. Μα δεν είμαστε εναντίον αυτού να παίξουν οι ομάδες, αν μπορούμε να βοηθήσουμε, αλλά δεν υπάρχει χρόνος. Καλό είναι να συνεργαζόμαστε με το πάνω τέτοιες αποφάσεις. Παρακαλώ κύριε Δέντε Γιώργη. Χρόνια πολλά και από μένα, μακάρι το 2012, μάλλον το 2013 μας πάει καλύτερα. Υγεία σε όλους εύχομαι. Καλώς ήρθε και ο καινούργιος Δημοτικός Σύμβουλος, ο κ. Σημακόπουλος. Καλά έργα. Καλώς ήρθε, κ. Σημακόπουλος. Τώρα για το γήπεδο, δεν είχα σκοπό, γιατί πάντα δεν με απειγορήσουν και πρόεδρε, αλλά για το γήπεδο, όσες φορές δόθηκε άδεια από εδώ, από το Δήμο, για τη χρήση του γήπεδου, είναι και ο αρχής του ψυχολογίου εδώ, νομίζω ότι δινόταν, αναγραφόταν πάνω στο έντυπο πάντα, ευκρινέστατα, ότι μόνο και αν, μόνο και αν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος, εκτός των δικών μας ομάδων, τοπικών, και βέβαια πάντα σε συνεννόηση, εγώ έρχομαι πάντα στη τηλεφωνική συνεννόηση και με τους τοπικούς των ομάδων εκεί, όπως είναι ο κύριος ψυχολίος, και υπήρχε πάντα μια συνεννόηση, τότε δεν καταλαβαίνω γιατί την πρόβλημα με το Γαλατακίου. Αν και εφόσον υπάρχει χρόνος. Καταλαβαίνω. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιδημάρχη. Κυρία Στάμου. Θα ήθελα να προσθέσω μας συγκληρωματικά με αυτά που είπε ο κύριος Λόης, ότι ο κόσμος πρέπει και να ενδιαφέρεται για να έρθει στις εκδηλώσεις και λέω και ενημερώνω ότι αύριο σε 7.30 ώρα υπάρχει μια εκδήλωση στην αίθουσα του Καπίτων Αγίων Θεοδόρων, η οποία της Τρέδουρας άρχισε από πέρσι με πρωτοβουλία μελών του πολιτιστικού, συνεχίζεται και φέτος, ελπίζουμε να συνεχιστεί και άλλες χρονιές. Φέτος ειδικά γίνει μια σοβαρή δουλειά, ξεκινώντας από την ιστορία του χωριού, την ίδρυσή του, την εγκατάσταση των προγόνων μας και την κάθοδο από τα Μπίσια στα παιδινά και τα παράλια των Αγίων Θεοδόρων και άλλα πολιτιστικά στοιχεία και άλλα στοιχεία που αναφέρει στη λαϊκή παράδοση. Νομίζω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η εκδήλωση με δημοτική μουσική, μέσα με αρβανίτικα τραγούδια που και αυτά αποτελούν προσμίξεις μέσα στον ελληνικό χώρο και πολλά άλλα και θα τιμηθούν δύο υπερήλικες κυρίες. Θείες της λένε στους Αγίους Θεοδόρους, σοφίστα από νύμουν και μια πλακέτα. Είναι ήδη 98 χρονών και είναι οι δύο εναπομείνες υπερήλικες. Προς τη μήνα αυτών των γυναικών γίνεται η αυριανή εκδήλωση, επαναλαμβάνουν 7.30 ώρα στην αίθουσα του Καπί. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Ράτης έχει το λόγο. Πολλά πολλά για μένα. Θέλω να αναφερθώ σε δύο περιστατικά που συμβαίνουν αυτές τις μέρες. Το ένα αφορά την παράνομη ηλιοτομία. Την προηγούμενη εβδομάδα στο Γράφι
έξω από την εκκλησία, αν ανεβείτε μια βόλτα, θα δείτε ότι λείπουν αρκετά από τα μπεύκα τα μεγάλα που ήταν απέναντι από την εκκλησία. Και όχι μόνο. Το βασαρχείο βέβαια έκανε τις απαραίτητες ενέργειες, βρήκε αυτούς που κόψαν τα πεύκα. Το αποτέλεσμα ήταν ότι οι ίδιοι πήγανε σήμερα και τα πήρανε στη Δημοκρασία. Πρέπει σαν κύριε Δήμαρχε, το ξέρω, δεν είναι αρμοδιότητα μας. Πρέπει να κάνουμε κάτι, να διαφυλάξουμε το δασικό πλούτο της περιοχής μας. Φέτος είναι το κάτι άλλο. Βοηθήστε τους συλλόγους τους εθελοντικούς, μήπως έχουμε σκεφτεί κάτι σαν συλλογή, μήπως μπορέσουμε και κάνουμε κάποια πράγματα ώστε να προστατεύσουμε αυτή την ανεξέλεκτη κατάσταση. Και το δεύτερο έχει να κάνει με την κύτρευση. Έμαθα προχθές ότι ο Επίτροπος γύρισε πίσω τα δύο εντάρματα που είχαν να πληρωθούν οι άνθρωποι τους οποίους νοικιάζαμε τα πηγάδια. Πρέπει να βρεθούν οι λύσεις να πληρωθούν, γιατί του χρόνου θα αντιμετωπίσουμε σοβαρό πρόβλημα στην κύτρευση. Αυτό. Ευχαριστούμε κύριε Ράδη. Παρακαλώ ο κύριος Παπαγεωργίου. Ωραία. Παρακαλώ κύριε Παπαγεωργίου, δώστε μας τη δυνατότητα να... Παρακαλώ κύριε Μπάκο. Στις πολύ δύσκολες εποχές που διάγουμε, θέλω και εγώ να εκφράσω τις ευχές μου ολόθερμα σε όλο το σώμα, στους δημότες, για υγεία, για ανάκαμψη, να σταματήσουμε να ανεχόμαστε όλα αυτά που ανεχόμαστε και να προσπαθήσουμε να πάμε αυτή τη χώρα και πάλι μπροστά. Επίσης θέλω να ευχηθώ ολόψυχα δύναμη και στη Δημοτική Αρχή και στο υπόλοιπο σώμα για να μπορέσει να βοηθηθεί αυτός ο Δήμος και να πάει μπροστά το 2013 και δεύτερον και να έχουμε μια καλή και υγιή χρονιά. Ξέρετε όλοι ότι είναι η τελευταία μου συνεδρίαση μαζί σας. Γιατί αποχωρώ από την Προεδρία και κατά συνέπεια θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα είναι νέος πρόεδρος στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας. Ξέρετε ότι βάσει της αλλαγής που έγινε στο Καλλικράτη 2, εφ' εξής πρόεδρος δεν θα εκλέγεται, αλλά θα είναι αυτοδικαίως ο πρώτος ψήφος του πλειοψηφού του συνδυασμού. Γι' αυτό και υπήρξε μόλις μετά τον Καλλικράτη 2 τόση ζέση και για την εγγραφή μου αυτό το συνδυασμό, αλλά ας το ξεπεράσουμε τώρα και ποια άλλη μέρα σε αυτό, έτσι, γιατί δεν βόλευε και δεν συνέφερε η όλη διαδικασία. Οπότε θέλω να ευχαριστήσω όλους σας για την αγαστή συνεργασία. Πολλές φορές μπορεί να είχαμε κάποιες διαφορετικές απόψεις. Σίγουρα ένθεν και ένθεν οι απόψεις είναι σεβαστές. Όπως ήθελα να γίνει να ακούγεται η δική μου, άκουγα και τον άλλον και είναι σεβαστή. Κατά συνέπεια, επί προσωπικού δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Σαφέστατα όλοι από τη δική μας πλευρά και με τον τρόπο που κατανοούμε τα πράγματα και με τις δυνατότητες που ο καθένας έχει από την πλευρά του κράτη για το καλό των δημοτών. Θέλω να πω εντάχει ότι επί 2 έτη στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας του Αγίου Περαχώρας επιτελέσαμε ένα πολύ σημαντικό έργο. Τουλάχιστον κατά τη διάρκεια του πρώτου έτος προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε και να είμαστε αρρωγοί στις προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής και βοηθώντας το έργο των αντιδημάρχων και των υπηρεσιακών παραγόντων και αναδεικνύοντας θέματα προς απασχόληση του Δημοτικού Έργου και εισηγηθήκαμε σημαντικές προτάσεις. Κάποιες μείνανε έολες και αναπάντητες, κάποιες με τη δική μας πρωτοβουλία και πρωτοβουλία ορισμένων από μελών της Δημοτικής Ομάδας προχωρήσανε.
Και πραγματικά είμαι πολύ περήφανος για αυτές, όπως είμαι και πολύ περήφανος για το Συμβούλιο το οποίο υπήρχε και για τις 255 ομόφωνες αποφάσεις από τις 256 εισηγήσεις που κάναμε, ένα ποσοστό 99,6% που αναδεικνύει και καταδεικνύει και την προσπάθεια που έκανε αυτό το σώμα, αυτά τα 11 άτομα οι σύμβουλοι της Δημοτικής Κοινότητας του Αιγαίου και τη διάθεση να προσφέρουν στην Δημοτική Κοινότητα της περιοχής και στους δημότες και τους επισκέπτες τους. Θέλω να τονίσω επίσης, Πρόεδρε και Δήμαρχε, έχουμε καταθέσει κάποιες προτάσεις μέσα από την εισήγηση για το επιχειρησιακό σχέδιο, αλλά γενικά και από τον απολογισμό μας έχουμε καταθέσει κάποιες προτάσεις που θα θέλαμε πραγματικά να τις λάβετε σοβαρά υπόψη. Πιστεύω ακράδαντα ότι είναι προς το γενικό καλό του τόπου και θα είμαι αρρωγός στην προσπάθεια υλοποίησης ή εκπόνησης όποιων σχεδίων προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης θέλω να υπενθυμίσω ότι μια που αναφέρθηκε στον αθλητισμό προηγουμένως που έγιναν ορισμένες αναφορές, ότι έχουμε πάρει κάποιες προτάσεις για τη βράβευση, οι οποίες έχουν ανακοινωθεί κιόλας, γιατί δημοσιοποιήθηκε η απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας για τη βράβευση των ομάδων και των αθλητών οι οποίοι διακριθήκανε πέρσι σε πολύ δύσκολες συνθήκες, όπως τα παιδιά του Στίβου, όπως οι ομάδες του handball, του μπάσκετ, το παιδικό του handball, το παιδικό του μπάσκετ του Ποσειδώνα. Και είναι κρίμα να μην υλοποιηθεί αυτή η πρόταση, όπως είναι κρίμα να μην υλοποιηθεί και η πρόταση που κάναμε για την ονοματοδοσία της αίθουσας VIP που υπάρχει στο κλειστό του Γαλανόπουλου, να ονοματοδοτηθεί στο όνομα του φίλη του πρώην Προέδρου του Ποσειδώνα και του πρώην Αντιπροέδρου του Λαζαρίδου, κόλλει στο μυαλό μου. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι, Πρόεδρε, θα είμαι αρρωγός στις προσπάθειες για ανάπτυξη, για εκμετάλλευση των υποδομών, για ένταξη σε έργα και για προσπάθειες, όταν θέλουμε να πετύχουμε κάποια πράγματα, στην κεντρική πολιτική σκηνή. Γνωρίζετε και τις δυνατότητες και τις ικανότητες και το τεχνοκρατικό υπόβαθρο. Εφόσον αυτή η Δημοτική Αρχή επιτέλους θέλει κάπου να εκμεταλλευτεί κάποια από αυτά, θα είμαι στη διάθεσή τους. Σαφέστατα θα είμαι απέναντι σε προσπάθειες που θεωρώ ότι είναι κόντρα στις προεκλογικές δεσμεύσεις και στα συμφέροντα των δημοτών και σαφέστατα θα αναδεικνύω και θα συνεχίσω να αναδεικνύω τα θέματα προς ενημέρωση των δημοτών όταν αυτά χρειάζονται. Και πάλι θέλω να σας ευχαριστήσω. Με λυπεί που αυτός ο θεσμός που λέγεται Δημοτική Κοινότητα και όχι μόνο στη Δημοτική Κοινότητα Λειτουργικού Περαχώρα αλλά σε όλες τις δημοτικές και τοπικές του Δήμου και στις τέσσερις υποβαθμίστηκε αυτός ο θεσμός και όχι από δική μας επαιτειότητα. Εύχομαι ότι το καλύτερο και να έχουμε όλη υγεία και δύναμη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Παππού. Ο κύριος Σημακόπουλος. Αμέσως κύριε Σημακόπουλος. Καλησπέρα και χρόνια πολλά και από μένα. Χρόνια πολλά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την προκάτοχο μου, την Παναγιώτη Φόρτη, η οποία με τις δυνάμεις που είχε προσπάθησε να βοηθήσει σε μια όσο δυνατόν καλύτερη προσφορά στο Δήμο και στην κοινωνία. Δηλώνω ότι και εγώ θα συνεχίσω, θα είμαι το αυτί και το μάτι του λαού. Όποιοι θέλουν μπορούν να προσέρχονται και να με ενημερώνουν, μιλάω και για τον απλό λαό και θα αγωνίζομαι για τα δικαιώματα του λαού. Αυτό είναι το ένα. Χτες πληροφορήθηκα ότι ορκίστηκα δημοτικό σύμβουλος και ζήτησα να πάρω τον φάκελο προκειμένου να ενημερωθώ επί των θεμάτων. Εκεί πληροφορήθηκα ότι δεν υπάρχει φάκελος που θα μπορούσα να πάρω μαζί μου, αλλά να διαβάσω τα κείμενα και ενδεχομένως να πάρω κάποιες φωτοτυπίες εκείνες που ενδεχομένως έκανα.
με βάση τον Καλλικράτη, δεν θυμάμαι το άρθρο αυτή τη στιγμή, γιατί δεν είμαι και πλήρως ενημερωμένος ακόμα σε όλα, δεν πρόλαβα να τα μάθω όλα, αλλά με βάση τον Καλλικράτη είναι υποχρεωμένο το Δημοτικό Συμβούλιο, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, να παρέχει έναν φάκελο με τα στοιχειώδη στους αρχηγούς των παρατάξεων, οι οποίοι θα τα παίρνουν μαζί τους στο γραφείο τους, στο σπίτι τους, στη δουλειά τους, να μπορούν να τον μελετούν και να έρχονται καλύτερα προετοιμασμένοι στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Ζητάω λοιπόν να γίνει και στο Δήμο μας, για να μπορέσουμε και εμείς να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κυρία Συμμαχόπουλε. Κύριε Παπαγεωργίου. Χρόνια πολλά, κύριε Παπαγεωργίου. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ήθελα να πάω τον λόγο, κύριε Πρόεδρε, γιατί θεώρησα ότι δεν είναι τόσο πολύ σημαντικό, αλλά νομίζω ότι ακούστηκαν πράγματα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Έχω εδώ μπροστά μου μία ανακοίνωση της Επιτροπής του ΚΑΠΗ, που λέει, απαντώντας στα σχόλια τα οποία αφορούσαν τη μη προσέλευση κόσμου στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε 5η-27 Δεκεμβρίου, στην πλατεία Ευαγγελίστριας, στους Αγίους Οδόρους, θα θέλαμε να σε ενημερώσουμε τα εξής. Όλα τα μέλη του ΚΑΠΗ δεν είχαμε καμία ενημέρωση πλην μιας γενικής ανακοίνωσης, η οποία συμπεριλαμβάνει και άλλες εκδηλώσεις. Αυτή εδώ είναι, κύριε Πρόεδρε, η οποία συμπεριλαμβάνει και άλλες εκδηλώσεις. Και κατά συνέπεια τα μέλη του ΚΑΠΗ δεν είχαμε καμία ευθύνη για την αποτυχημένη εκδήλωση, την ευθύνη της οποίας είχαν αποκλειστικά άλλοι. Εκτός από αυτό, κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ενημερώσω ότι και ο λόγος που τα λέω είναι γνωστή η φιλία μου με τον κύριο Λόη, αλλά το λέω για να πας και μπορέσουμε σε αυτόν τον τόπο τουλάχιστον να κάνουμε κάποια πράγματα σωστά. Υπάρχει που υπάρχει οικονομική ανέχεια. Τουλάχιστον κάποια πράγματα. Δηλαδή, κοιτάξτε, κύριε Πρόεδρε, Σάββατο 6.30 η ώρα είναι η τρεδούρα αύριο. Μάλιστα. 7.30 λέτε. 7.30. Εδώ λέει 6.30 κυρία Στάμε. Η πρόσκληση τη γράφει, κύριε. Εγώ τι από τα δύο να πιστέψω. Η πρόσκληση. Γιατί από τι 6.30 και 7.30 θα γίνει. Λοιπόν, ακούστε, κύριε Πρόεδρε, εχθές υπήρχε μία και μοναδική, αφίσα στο ΚΑΠΗ των Αγίων Θεοδόρων, αυτή εδώ. Και ήταν μάλιστα σε θέση που δεν ήταν ευδιάκριτη. Δεν φτάνει αυτό, κύριε Πρόεδρε. Και το λέω γιατί, αφού γίνεται, είναι τραγικό να υπάρχει μία, μοναδική, μία, το τονίζω, μία αφίσα σε όλη την πόλη. Και να περιμένουμε από αυτόν τον κόσμο. Ξέρετε, η κυρία Στάμου, κύριε Πρόεδρε, γνωρίζετε πολύ καλά, έχει κάνει δεκάδες εκδηλώσεις. Ουδέποτε έκανε σε άδεια αίθουσα. Έχω λάθος, κυρία Στάμου. Ευχαριστώ που το αναγνωρίζετε. Έχω λάθος, κυρία Στάμου. Μην απευθύνεσαι. Άρα λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, εδώ υπάρχει θέμα. Και απορώ δηλαδή, δεν το λέω για τίποτα άλλο. Επαναλαμβάνω, είναι γνωστή η φιλία μου με τον κύριο Λόη, αλλά πρέπει να το διορθώσουμε αυτό. Από εδώ και πέρα, κύριε Λόη, κάντε κάτι. Τουλάχιστον να μην ξαναγίνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ, η κυρία Πρωτοπαπά. Χρόνια πολλά, κύριε Πρωτοπαπά. Καλώς ήρθατε. Παρουσία της κυρίας Πρωτοπαπά στο Συμβούλιο Προσύνης Βόλης τώρα. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Δήμαρχο ή όποιον άλλο γνωρίζει, τι έχει γίνει φέτος με τις επιταγές που δόθηκαν εν ώψη των εορτών. Γιατί η Διαπαραταξιακή Επιτροπή δεν συγκλήθηκε όπως κάθε χρόνο γινόταν. Και, εν πάση περιπτώσει, πόσες επιταγές δόθηκαν. Πού δόθηκαν, για τους Αγίους Θεοδόρους έμαθα ότι δόθηκαν με μια λίστα από εδώ, από το Δήμο. Για ποιο λόγο όμως η Διαπαραταξιακή Επιτροπή, όπως έπρεπε να συγκληθεί, δεν συγκλήθηκε, προκειμένου να δοθούν οι επιταγές αυτές. Έχω μιλήσει επανειλημμένως και για το κοινωνικό παντοπολείο, έχω μιλήσει επανειλημμένως και για την οικονομική ενίσχυση των το ποσό αυτό που έχει καταγραφεί μέσα στον προϋπολογισμό, το οποίο δυστυχώς δεν έχει διατεθεί. Από όλα αυτά είναι ακούσα η αντιπολίτευση, κύριε Δήμαρχε. Δηλαδή, εδώ παίρνουμε αποφάσεις μόνο και τυπικά για τον Καλλικράτη, για να φτιάχνουμε και να συγκροτούμε διοικητικά συμβούλια, τα οποία διοικητικά συμβούλια τελικά δεν λειτουργούν, κύριε Πρόεδρε. Δεν λειτουργούν τα διοικητικά συμβούλια. Κοροϊδευόμαστε με άλλα λόγια. Δεν θέλω γιορτινές μέρες που είναι, αλλά ειλικρινά σας μιλάω. Εντάξει. Δεν νομίζω ότι είναι. Κρατήσουμε χαμηλούς τους τόνους. Ωραία, εντάξει, κρατάω χαμηλούς τους τόνους, αλλά είναι κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν. Υποχρεωτικό δηλαδή, έτσι. Αυτό δεν θέλω να το κάνουμε αυτό. Θέλω να κρατήσω χαμηλούς τους τόνους και ούτε πέρσι μίλησα για επιταγές. Απλά φέτος
υπήρξε μια διαδικασία που είναι τελείως αδιαφανής. Ένα ερώτημα το οποίο άλλο θέλω να θέσω στον κύριο Δήμαρχο, και το βλέπω ότι αναρτεί με αυτό που άκουσε, αλλά έτσι είναι κύριε Δήμαρχε, δεν λειτουργούν. Κάντε ένα ερώτημα, γιατί δεν λειτουργούν τα διοικητικά συμβούλια. Στον ίδιο τον εαυτό σας, για ποιο λόγο. Ένα άλλο ερώτημα το οποίο θέλω να θέσω στον κύριο Δήμαρχο είναι το εξής. Κυκλοφορεί εδώ και περίπου 15 μέρες στην πόλη μία φήμη ότι υπήρξε κάποιος κύριος Ελληνοαμερικανός, θα πω κάποια στοιχεία έτσι γενικά. Εμένα με πλησίασαν δημότες και μου ανάφεραν το γεγονός αυτό ότι παρουσιάστηκε ένας κύριος επιχειρηματίας με ενδιαφέρον για την πόλη του Μητρακίου. Και δεν ξέρω, με ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά την πόλη του Μητρακίου, έκανε και επίσκεψη, δεν ξέρω αν έκανε στον κύριο Δήμαρχο, με σκοπό να φέρει τουρίστες στην πόλη, εν πάση περιπτώσει να κάνει κάποιες επενδύσεις. Το θέμα όμως δεν είναι εκεί και δεν το ανάφερα. Το θέμα είναι ότι ο λόγω κυρίως, ο οποίος μπορεί να είναι μια σεβαστή προσωπικότητα, δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο. Ερώτημα κάνω και να ακούσουν και οι δημότες και να μάθουν τι γίνεται. Επισκέφθηκε και τον ΟΕΔ και εκεί, στον ΟΕΔ, του παραχώρησαν ένα χώρο που με προκήρυξη που έβγαλε ο ΟΕΔ, πήγαν γύρω στα 50 με 60-70 άτομα, τα οποία δώσαν κανονικά συνεντεύξεις προκειμένου να προσληφθούν στην εν λόγω επιχειρήσεις επένδυσης που θα κάνει στο Λουτράκι. Υπάρχει ειδικό site μέσα στο διαδίκτυο, όπου εκεί μιλάει για το Λουτράκι, εκθιάζει το Λουτράκι, καταθέτει κάποιες προτάσεις για το Λουτράκι και, εν πάση περιπτώσει, έχει δείξει ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Ακούστηκε ότι έκανε επίσκεψη του κύριου Δήμαρχου και θα ήθελα να μας ενημερώσει και να ενημερώσουμε τους δημότες εάν φύστηκε αυτή η επίσκεψη. Αν δεν κάνω λάθος, το όνομά του είναι Έρικ, το επίθετό του Στιούαρτ, κάπως έτσι. Και κλείνω λέγοντας ότι κύριε Πρόεδρε, με την αρχή του νέου έτους πρέπει να φέρετε θέμα επίγον στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αν δεν το κάνετε εσείς, το κάνουμε εμείς ως αντιπολίτευση. Τι γίνεται με το ΣΠΑ, με το υδροθεραπευτήριο γενικώς, γιατί φημολογείται εδώ και πάρα πολλές μέρες στην πόλη ότι το υδροθεραπευτήριο σε ένα μήνα κλείνει. Ότι οι θέσεις εργασίας μένουν κενές στον αέρα. Εν πάση περιπτώσει ότι χρωστάνε, ότι υπάρχουν πάρα πολλά χρωστούμενα, υπάρχουν χρήματα, δεν έχουν καταβληθεί χρήματα που πρέπει να καταβληθούν και τι μέλη γενέστη. Και νομίζω ότι θα είναι καλό και για τη Δημοτική Αρχή και γενικότερα για το Δήμο ένα τέτοιο θέμα μείζωνος σημασίας να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί από ό,τι έχω πληροφορηθεί, οι διοικητικά συμβούλια δεν γίνονται και τελευταία στην ΒΕΤ ή, εν πάση περιπτώσει, πρέπει επιτάπητος να τεθεί το θέμα αυτό, τι γίνεται με την αύξηση του κεφαλαίου. Θα σταθεί το ΣΠΑ, λειτουργεί και την προηγούμενη φορά είχα ρωτήσει και είχα πει ότι σε ποιο επίπεδο βρίσκονται οι ταμιακές εισπράξεις. Υπάρχουν εισπράξεις, έσοδα, έξοδα. Πρέπει, νομίζω, κύριε Δήμαρχε, να γίνει μια συζήτηση επί του παρόντος. Βαρεθήκαμε να πούμε παρελθόν. Τουλάχιστον να υπάρχει μέλλον. Να δούμε τι γίνεται και τι αποφάσεις μπορούμε να πάρουμε εσείς στο Μορβέο Δημοτικό Συμβούλιο. Μην κλείσει αυτό το κόσμο του Λουτρακίου που λέγεται ΣΠΑ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Πρωτοπαπάρτη, για την διάθεση του Συμβουλίου, ο κύριος Λιχνοφρύδης. Εφόσον δεν υπάρχει άλλη παρέμβαση, παρακαλώ μπορούμε να μπούμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.